Μέρα μνήμης αλλά και ανάτασης. Μέρα δόξας αλλά και περισυλλογής. Το μυριόστομο μεγάλο όχι στο φασισμό και τον ναζισμό απεκάλυψε και ένα μεγάλο λυτρωτικό ναι στην ελευθερία και την εθνική αξιοπρέπεια. Σήμερα έχουμε χρέος να αναδείξουμε ένα σύγχρονο ανεπιτίδευτο πατριωτισμό με έμπρακτη αγάπη προς την πατρίδα μας, με συμμετοχή στις κοινωνικές εξελίξεις, με ανιδιοτελή προσφορά στη συλλογική προσπάθεια για το δημόσιο συμφέρον. Έτσι μπορούμε μόνο να κτίσουμε την Ελλάδα των αξιών, την Ελλάδα που είναι αντάξια της ιστορίας και αντάξια των προσδοκιών. Χρόνια πολλά σε όλους. Ένα σχόλιο για την τρομοκρατική επίθεση που δέχτηκε χθες στο αστυνομικό τμήμα της Αγίας Παρασκευής. Πιστεύω ότι όλοι οι πολίτες και η συντεταγμένη πολιτεία, η ελληνική δημοκρατία, θα δώσει αγώνα αποφασιστικό και αποτελεσματικό, πιστεύω, απέναντι στην τυφλή βία, απέναντι σε όλους εκείνους που θεωρούν ότι η ελληνική κοινωνία είναι πεδίο για να αναπτύσσουν τέτοιες αντιδημοκρατικές και μυσαλόδοξες δραστηριότητες. Η βία δεν θα περάσει, ο βανδαλισμός δεν θα περάσει, η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Οι όποιες αιστείες αναζωπυρώνονται θα αντιμετωπιστούν με τρόπο ο οποίος είναι σύμφωνος με το Σύνταγμα και σύμφωνος με αυτό που όλοι οι πολίτες επιθυμούν, για να έχουμε μια ευνομούμενη πολιτεία όπου κάθε πολίτης θα εργάζεται, θα προοδεύει και θα δει τη ζωή του να γίνεται όλο και καλύτερη. Με δημοκρατία και ελευθερία για όλους, μα για όλους ανεξαιρέτως. Σήμερα τιμούμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που αγωνίστηκαν για εθνική ανεξαρτησία, ελευθερία και αξιοπρέπεια. Να διδαχθούμε από το παράδειγμά τους. Να διδαχθούμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ό,τι μεγάλο και σημαντικό, στην Ελλάδα το καταφέραμε όλοι μαζί. Έτσι και σήμερα, με σχέδιο, δουλειά και μπροστάρι τη νέα γενιά, θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και θα φτιάξουμε την Ελλάδα που δικαιούμαστε. Θερμά συγχαρητήρια στη νέα γενιά της Αρκαδίας για την άψογη εμφάνισή τους. Χρόνια πολλά σε όλους. Θέλω να συγχαρώ τις μαθήτριες και τους μαθητές της Τρίπολης για την εμφάνισή τους στην εθνική μας εορτή, στην παρέλαση, στις εκδηλώσεις οποίες πραγματοποίησαν στα σχολεία, τις κυρίες και τους κυρίους εκπαιδευτικούς για την προετοιμασία της σημερινής παρέλασης και βεβαίως την κυρία Χριστίνα Ζαμπαθά, η οποία είχε την ευθύνη της παρελάσεως. Εύχομαι τα μηνύματα των αγωνιστών του 40 να συνοδεύουν τη νέα γενιά, μηνύματα αξιών, ιστορικής συλλογικής μνήμης, αναγνώρισης της ηρωικής προσφοράς των προγόνων μας και ελπίζω ότι η νέα γενιά θα συνεχίσει να εμπνέεται από αυτές τις αξίες, από αυτόν τον προβληματισμό για να πορεύεται ο τόπος μας, ο λαός μας, για την πρόοδο, την ανάπτυξη, τη συλλογική ευημερία. Από κάθε πλευρά καταδικάζονται όλες οι ακραίες τρομοκρατικές ενέργειες, οι οποίες αποκρούονται από το δημοκρατικό φρόνημα του λαού μας. Παρακολουθώ με ενδιαφέρον την πορεία του κόμματός μας για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του κόμματος. Χρειάζεται περισυλλογή, υπευθυνότητα, λιγότερες δηλώσεις, και χρειάζεται ο καθένας από εμάς με τη συμπεριφορά μας να μην πληγώνουμε τις δημοκρατικές διαδικασίες τις οποίες επιλέξαμε. Θα πρέπει να ψηφίσει και ο απλός πολίτης ή μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη και μόνο, οι φίλοι. Μόνο όσοι αποδέχουν την ιδιότητα του μέλους της Νέας Δημοκρατίας. Να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές της σημερινής εκδήλωσης, τον Υπουργό, τους βουλευτές, τους αξιωματικούς, τους διευθυντές των στρατοπέδων, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και τους γονείς. Διότι σήμερα γιορτάσαμε το όχι που είπε η Ελλάδα στον ολοκληρωτισμό. Αυτό θέλω να αποτελέσει παράδειγμα για την νεολαία και για τη σημερινή κοινωνία, διότι μπορεί να μην έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν ολοκληρωτισμό με τη μορφή του ναζισμού, αλλά αντιμετωπίζουμε καθημερινά έναν άλλο ολοκληρωτισμό που είναι ο λεγόμενος καταναλωτισμός. Θέλω λοιπόν να εντοπιστούμε λιγάκι εδώ και να δίνουμε τη μάχη μας σε καθημερινή βάση κόντρα σε αυτές τις κακές συνήθειες που μας δίνει ο καταναλωτισμός. Εύχομαι και του χρόνου σε όλους να είμαστε καλά, να τα ξαναπούμε και να ξαγιορτάσουμε.